one comment for this award, and how did you think December went for the team, and what does this trophy and this month, the past month, leaves you in your mind? Ο Δεκέμβριος, έτσι όπως κυλούν οι ρυθμοί στο ποδόσφαιρο, είναι παρελθόν, είναι πολύ παλιά, δεν θυμάμαι καν ποια παιχνίδια παίξαμε. Βέβαια, το συγκεκριμένο παιχνίδι το θυμάμαι πάρα πολύ καλά. Ήταν μια πολύ μεγάλη στιγμή, μια από τις σπουδαιότερες στιγμές στην καριέρα μου. Δεν σου συμβαίνει κάθε χρόνο να παίζεις με την Dortmund στη Γερμανία και να την κερδίζεις όντας ποδοσφαιριστής του ΠΑΟΚ. Ήταν μια πολύ ξεχωριστή στιγμή και για μένα και για την ομάδα. Δεν θα πω ότι είναι από τις πιο σημαντικές βραδιές στην ιστορία του συλλόγου, γιατί δεν αγωνιζόμασταν για κάτι, δεν είχαμε κάποιο στόχο, αλλά σίγουρα είναι μια νίκη η οποία δεν πρόκειται να ξεχαστεί. Τώρα έχουμε ένα καινούργιο μήνα, τον Ιανουάριο, και πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά. Δεν παίζουμε στην Ευρώπη, αλλά πρέπει να συνεχίσουμε τη δουλειά και να παρουσιαστούμε καλοί στις εγχώριες υποχρεώσεις μας. Με το Μιστακίδη έχει έτσι μια καλή χημεία, γιατί και εκεί του έκανε την πάσα και προχθές του έκανε πάσα. Δεν ξέρω αν περιμένει και άλλα τέτοια γκολ συνέχεια. Δεν έχει σημασία τόσο πολύ ποιος αγωνίζεται και σε ποιες θέσεις. Σημασία έχει η ομάδα και να μπαίνει τον γκολ. Το ότι υπάρχουν οι assist είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί από μόνος μου δεν θα μπορούσα να καταφέρω τίποτα, δεν θα μπορούσα να σκοράρω και κανένας ποδοσφαιριστής το ίδιο. Σημασία έχει η ομάδα, η συνεργασία, και ότι φέτος είναι αλήθεια ότι έχω αρκετές ευκαιρίες, βρίσκομαι πολλές φορές μπροστά στον γκολ και τα καταφέρνω με τη βοήθεια των συμπαικτών. Κάτι τελευταίο, θέλει να σχολιάσει την αλλαγή συστήματος και αν νιώθει ο ίδιος και οι συμπαίκτες του καλύτερα στον αγωνιστικό χώρο, δεδομένου ότι υπάρχουν και δύο συνεχόμενες νίκες. Αυτό το σύστημα δεν είναι κάτι καινούργιο, είναι ένα σύστημα το οποίο το έχουμε ξαναπαίξει στο παρελθόν, βέβαια τώρα το εφαρμόζουμε κάπως διαφορετικά. Η αλήθεια είναι ότι στα τελευταία δύο παιχνίδια παίξαμε πολύ καλό ποδόσφαιρο και είναι σημαντικό ότι πετύχαμε αρκετά γκολ χωρίς να δεχτούμε. Εμείς είμαστε υποχρεωμένοι να ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή και να παίξουμε όποιο σύστημα επιλέξει ο προπονητής. Σε αυτά τα δύο παιχνίδια βέβαια που κάναμε τις νίκες, η αλήθεια είναι ότι δεν παίξαμε με κάποιο πολύ δυνατό αντίπαλο, αυτό δεν έχει σημασία. Γιατί πρέπει να παρουσιάζει σε καλός κόντες οποιοδήποτε αντίπαλο, και τώρα έχουμε δύσκολα παιχνίδια στη συνέχεια. Έχουμε μια εβδομάδα που μπορούμε να δουλέψουμε και έχουμε πολύ σημαντικά παιχνίδια και για το κύπελο και για το πρωτάθλημα. Το σημαντικό είναι να παίζουμε καλό ποδόσφαιρο, να ακολουθούμε τις οδηγίες του προπονητή και να πετυχαίνουμε τους στόχους μας και τις νίκες. Ενημερωθήκαμε πρόσφατα ότι είχε έρθει μια πρόταση για τον ίδιο, την οποία ο ΠΑΟΚ δεν δέχτηκε, απέρριψε. Τι σημαίνει γι' αυτόν όταν έρχονται προτάσεις από άλλες ομάδες για να αγοράσουν τα δικαιώματά του και μέχρι που φτάνει η δική του φιλοδοξία? Εγώ επικεντρώνομαι στην ομάδα μου, παίζω για την ομάδα μου και η ομάδα μου είναι ο ΠΑΟΚ και είμαι πολύ χαρούμενος που βρίσκομαι εδώ πέρα, οπότε δεν σημαίνει κάτι ιδιαίτερο για μένα το ότι έρχονται προτάσεις. Σίγουρα ψυχολογικά είναι κάτι που σε βοηθάει να ξέρεις ότι υπάρχουν ομάδες που ενδιαφέρονται για σένα, αλλά αυτό που έχω πει και στη Σλοβακία είναι ότι θέλω να τελειώσω τη σεζόν στον ΠΑΟΚ και είμαι χαρούμενος εδώ. Βέβαια υπάρχουν αρκετές μέρες μέχρι το τέλος του Ιανουαρίου και κανένας δεν ξέρει τι μπορεί να γίνει, αλλά δεν είναι κάτι το οποίο με απασχολεί αυτή τη στιγμή. We'll be right back.